Σε ηλικία 26 χρονών εγκαταλείπει την κοσμική ζωή και καταφεύγει στο Άγιον Όρος να βρει την επαφή που έψαχνε από μικρός με τον Θεό. Το όνομα Παΐσιος το πήρε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου όταν έλαβε και το μοναχικό σχήμα. Από εκεί έστειλε μια φωτογραφία στην πολυγαπημένη μητέρα του Ευλαμπία. Στο πίσω μέρος της είχε γράψει ένα λυρικό ποίημα αποχαιρετισμού. Μανούλα μου, σε χαιρετώ. Εγώ πάω να μονάσω. Φεύγω την μάταιαν ζωή, τον πλάνο να γελάσω. Στην μοναξιάν, στην έρημον, τα νιάτα να περάσω. Για την αγάπη του Χριστού, όλα θα τα θυσιάσω. Όλα του κόσμου τα αγαθά, σαν σκύβαλα θα αφήσω. Να εκτελέσω την πρώτη εντολή, τον Θεό να ακολουθήσω. Με τον Σταυρόν στο Γολγοθάν, τον Ιησού να ακολουθήσω. Και εις την Άνω Ιερουσαλήμ, εύχομαι να σε συναντήσω. Και δια μητέρες το εξής, θα έχω την Παναγία να με φυλάξει αυλαβή απ' του εχθρού την Πανουργία. Μάνα μου με κατάνοιξη στην έρημον, εδώ, στην ησυχία. Θα εύχομαι πάντα δια εσέ και δι' όλη την πολιτεία. Τότε το εξής, του λέω, δεν μου λες ποιον έψαχνες. Λέω, αυτόν τον ασκητή που πει, άλλε, άλλος είναι αυτός, δεν είμαι εγώ. Αυτόν το όνομα ήταν άλλο βέβαια. Οπότε του έδειξε το δρόμο, του λέει πήγαινε να μιλήσεις με τον πατέρα Παΐσιο.